Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Ένα email καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη του καναλιού και μελλοντική συνάδελφο μου που έχει γράψει αυτή την ιστορία. Γιατί μέσα από τα ερωτήματά της μας δίνει την ευκαιρία να μάθουμε πράγματα και να καταλάβουμε πράγματα και για μας τους ιδίους. Λοιπόν, αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, χαίρετε. Σε παρακολουθώ χρόνια και ας μην είμαι πολύ ενεργή σχολιάστρια και έχω ευεργετηθεί από το περιεχόμενο που ανεβάζεις. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου γι' αυτό. Και εγώ σε ευχαριστώ για το email σου. Είναι εξαιρετικό το email σου. Προτού πω οτιδήποτε άλλο, θέλω να ξέρεις πως το αγοράκι μου, είναι το παιδάκι της, σε θεωρεί κάποια φίλη μας που μιλάμε στην κάμερα και σε χαιρετάει και σου μιλάει σε κάθε βίντεο θεωρώντας ότι απευθύνεσαι σε εκείνη. Την αγάπη μου δώσ' του. Η απόφαση να σου στείλω αυτή την επιστολή πάρθηκε εντελώς αυθόρμητα, αν και καιρό σκεφτόμουν να σου γράψω την ιστορία μου με τη δυστυχώς δύσκολη μητέρα μου. Αυτό το σημειώνουμε, ότι είχες δύσκολη μητέρα, ότι έχεις δύσκολη μητέρα, το σημειώνουμε. Αυτή η επιστολή όμως δεν αφορά τη μητέρα μου, αλλά την εμπειρία μου όσον αφορά τη φιλία και το κοινό μοτίβο συμπεριφορών που παρουσιάζουν οι γυναίκες που θέλουν να γίνουν φίλες μου. Είμαι μία γυναίκα 33 ετών και πέρσι απέκτησα το παιδάκι μου με τον σύντροφό μου, με τον οποίο είμαστε μαζί αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια, ναι. Δεν λέω πόσα, προσπαθώ να κρύψω στοιχεία για να μην αποκαλύψω την ταυτότητά σου. Έχουμε μια όμορφη σχέση μαζί, η οποία πέρασε σε νέο επίπεδο, κάπως σαν να ερωτευτήκαμε ξανά και με πιο μεγάλη ένταση από όταν γίναμε γονείς. Σε παρακολουθεί και αυτός, ψυχοεκπαιδεύεται. Χαίρομαι για σας. Χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι. Χαίρομαι. Ζούμε στο εξωτερικό, φροντίζουμε μόνοι μας το παιδί μας, αλληλοστηριζόμαστε και δεν έχουμε πολύ στενή σχέση με τους συγγενείς μας πλέον στην Ελλάδα. Αυτά για να έχεις μια ιδέα του background. Πριν 2 χρόνια αποφάσισα να αλλάξω πορεία στα επαγγελματικά και επέστρεψα στα Θρανία για να διδαχτώ την τέχνη της ψυχοθεραπείας, κάτι που ήθελα ανέκαθεν, αλλά δεν τολμούσα, ώσπου ξεκίνησε ίδια ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες. Από τότε ως τώρα έχω αλλάξει δέρμα. Άλλαξα και ακόμη αλλάζω, εννοώντας ότι με ανακαλύπτω, άσε που ακόμη θεραπεύω το πληγωμένο παιδί μέσα μου. Μπράβο αγάπη μου, χαίρομαι πολύ για σένα και είσαι μια εξαιρετική υποψήφιος για ψυχοθεραπεύτρια από τη στιγμή που ξεκινάς από το χώρο του, το ότι κάνεις η ίδια ψυχοθεραπεία και ότι βιώνεις ουσιαστικά την ψυχοθεραπεία. Πρόσφατα επέστρεψα στο training ψυχοθεραπείας μετά από το διάλειμμα μητρότητας και έχοντας χάσει αρκετούς μήνες εκπαίδευσης έπρεπε να επιστρέψω μπαίνοντας σε ένα νέο group και όχι με αυτό που ξεκίνησα τις σπουδές. Για να μπω στο θέμα, λίγες μέρες προτού ξεκινήσω τα μαθήματα με το νέο group, δέχτηκα προσωπικό μήνυμα από μια γυναίκα που είναι στο νέο group. Απέκτησε πρόσβαση σε μένα μέσω της ομάδας WhatsApp του group, στην οποία είμαι μέλος. Διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή και τάξεις σχολείων φτιάχνουν group chats στο Viber, group chats στο Messenger, group chats στο WhatsApp, δηλαδή ομαδικές συνομιλίες σε διάφορα messengers, ούτως ώστε να στέλνουν πληροφορίες σε σχέση με τα μαθήματα. Άρχισε φιλικά λέγοντάς μου ότι έχουμε μια κοινή φίλη, η οποία της είπε πόσο τυχερή είναι που θα είμαι μαζί τους κλπ. Φιλοφρονήσεις. Να σημειώσω ότι είμαι ένα ειλικρινές πρόσωπο που χρησιμοποιώ την ευαλωτότητά μου στο group άθελα μου. Αυτό οι συμφοιτητές μου το θεωρούν κάτι σαν ατού, ή μάλλον το βλέπουν ως αυτοπεποίθηση. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν είμαι νευροτυπική και λειτουργώ πολύ compulsively στην επικοινωνία μου κάποιες φορές. Οι όροι που χρησιμοποιεί η φίλη είναι όροι της ψυχολογίας, εννοεί ότι κάποιες φορές λειτουργεί ψυχαναγκαστικά στην επικοινωνία και ότι αυτό που βγάζει προς τα έξω δεν είναι αυτό ακριβώς που νιώθει. Το δουλεύω στη ψυχοθεραπεία έως σήμερα, όπως και το θέμα των ορίων μου. Διαφορετικά, τι θεραπεύτρια θα γίνει. Το γεγονός ότι έχεις ζητήματα και τα αναγνωρίζεις, ότι αναγνωρίζεις για παράδειγμα ότι έχεις μια ψυχαναγκαστική ανάγκη να βγάζεις προς τα έξω την ευαλωτότητά σου και ότι χρειάζεσαι να βάζεις όρια, αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ και στην προσωπική σου ψυχοθεραπεία, αλλά και στην ικανότητα που θα αποκτήσεις ως μελλοντική ψυχοθεραπεύτρια. Η κοπέλα αυτή που μου στέλνει μηνύματα, η οποία είναι μεγαλύτερη από εμένα και είναι μητέρα,
Μου αποκάλυψε ότι έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και ότι δεν ξέρει να εκφράζεται. Μου είπε συγκεκριμένα δεν ξέρω πώς να εκφραστώ articulate σημαίνει δομημένα. Δεν ξέρω πώς να εκφραστώ δομημένα. Και πως γι' αυτό φταίει το γεγονός ότι δεν σπούδασε σε πανεπιστήμιο και άλλα τέτοια στερεοτυπικά. Δηλαδή σου έδειξε ότι έχει τα δικά της κομπλεξιλίκια, με λίγα λόγια. Επίσης φρόντισε να με ενημερώσει με πλάγιο και κακεντρεχή τρόπο για το πόσο κακές είναι όλες μέσα στον γκρουπ και γενικά προσπάθησε να με προδιαθέσει αρνητικά πριν καν γνωρίσω τις άλλες κοπέλες. Σε όλο αυτό τήρησα στάση ουδέτερη, αφού δεν της είπα ξεκάθαρα ότι τη θεωρώ κουτσομπόλα και πως προτιμώ να μην ξέρω τη γνώμη της για τον γκρουπ. Αν δεν ήταν τόσο πλάγιος ο τρόπος της, θα λειτουργούσα πιο upfront. Μάλιστα. Δηλαδή, επειδή ο τρόπος της ήταν πλάγιος, εσύ κόμπλαρες λίγο να της μιλήσεις τα ίσια και να της πεις «Τι είναι αυτά που μου λες τώρα!» Ταυτίζομαι, ταυτίζομαι και ξαναταυτίζομαι. Γιατί όσοι είμαστε people pleasers και όσοι έχουμε κάποιες στοιχείες συνεξάρτησης στην προσωπικότητά μας, δυσκολευόμαστε να ξεμπροστιάσουμε τους άλλους, δυσκολευόμαστε να τους βάλουμε στη θέση τους και μας παίρνει κάποιο χρόνο, λιγότερο ή περισσότερο χρόνο. Δυστυχώς, λέει φίλη, δεν ξέρω ακόμη να απαντάω στους πλάγιους, παρά μόνο με ευθύτητα ή απόλυτη σιωπή κάποιες φορές και πολλές φορές κατηγορήθηκα από τέτοια άτομα για αγένεια. Να το έχεις υπόψη σου ότι οι αγενείς είναι οι πρώτοι που θα σε κατηγορήσουν για αγένεια. Να το έχεις υπόψη σου αυτό. Επίσης, το γεγονός ότι αν αργούμε να αντιδράσουμε σε τέτοιους πλάγιους κακεντρεχείς τρόπους, μπορεί να μας οδηγήσει στο σημείο να βγάλουμε πολύ θυμό και μετά να κατηγορηθούμε ότι είμαστε προβληματικοί, ότι είμαστε νάρκισσοι, ότι έχουμε ναρκισσιστική οργή, επειδή κάναμε ηλίθια υπομονή, αντέχοντας συμπεριφορές, υπομένοντας συμπεριφορές που δεν μας αρέσουν, επειδή φοβόμαστε να δυσαρεστήσουμε τους άλλους, και φτάνουμε μετά σε ένα σημείο που γινόμαστε ο κακός της υπόθεσης, επειδή δεν αντέχουμε άλλο και βγαίνει με πολύ έντονο θυμό. Έχω ακούσει σε βίντεό σου τις πληροφορίες που έδωσες για τους κεκαλυμμένους ναρκισσιστές. Αυτή θα μπορούσε να είναι, αν και δεν είμαι αρμόδια να βγάζω διαγνώσεις. Η αλήθεια είναι πως η συμπεριφορά της με τρόμαξε και φοβήθηκα ότι θα χειριστεί το νέο γκρουπ εναντίον μου. Αυτό το πράγμα ονομάζεται και τριγωνοποίηση, δηλαδή βάζεις τους άλλους να τσακώνονται μεταξύ τους, δημιουργείς τρίγωνα για να είσαι εσύ από πάνω. Δηλαδή κινούμενη αυτή η κοπέλα από το κομπλεξιλίκι της και από το αίσθημα μειονεξίας της συν την κακία της, λέει σε σένα αρνητικά πράγματα για το υπόλοιπο γκρουπ, κόβω το κεφάλι μου ότι λέει και στις άλλες αρνητικά πράγματα για σένα, προκειμένου να δημιουργείται φασαρία μεταξύ των άλλων και αυτή να είναι η καλή και για τις δύο πλευρές. Η αλήθεια το λες και εσύ. Η αλήθεια είναι πως η συμπεριφορά της με τρόμαξε και φοβήθηκε ότι θα χειριστεί το νέο γκρουπ εναντίον μου. Να υπενθυμίσω όλα αυτά μέσα από μηνύματα πριν τη γνωρίσω. Μάλιστα μου έστειλε screenshot, δηλαδή απεικόνιση οθόνης στο προφίλ μου στο Facebook, ρωτώντας με αν είμαι αυτή στη φωτογραφία προφίλ και πως ήθελε να έχει μια εικόνα του προσώπου με το οποίο μιλούσε. Το βρήκα creepy αυτό το τελευταίο, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, είναι creepy. Το να σε ψάχνει ο άλλος online. Creepy σημαίνει φοβιστικό, τσίπουλο, φοβιτσιάρικο. Το να σε ψάχνει άλλος online και να πάει να βρίσκει το προφίλ σου στο Facebook και να σου το στέλνει απεικόνιση οθόνης και να σου λέει εσύ γιατί θέλω να έχω εικόνα του ατόμου με το οποίο μιλώ, είναι φοβιτσιάρικο, ναι. Μα να με γκουγκλάρει, ναι, να σε γκουγκλάρει. Και ψεύτικους λογαριασμούς θα μπορούσε να κάνει για να αρχίσει να σου μιλάει. Πρόσεχε. Πάλι δεν αντέδρασα και τήρησα ουδετερότητα και ψυχρότητα. Έπρεπε να αντιδράσεις. Έπρεπε να τις γράψεις. Δεν μ' αρέσει αυτό που έκανες. Να με γκουγκλάρεις, δεν μ' αρέσει αυτό που έκανες να ψάξεις το προφίλ μου στο Facebook. Αλλά δυσκολεύεσαι να το κάνεις γιατί είσαι people pleaser. Ταυτίζομαι. Γενικά έχω παρατηρήσει ότι ενώ μέσα μου βαράνε τα καμπανάκια με τέτοια άτομα, είναι σαν να παγώνει το μυαλό μου και δεν μπορώ να αντιδράσω ως συνήθως. Σαν τις κατσίκες που κοκαλώνουν όταν στρεσάρονται. Και έτσι καταλαβαίνω τη χειριστικότητα πλέον στους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι παλεύουμε να ενδυναμωθούμε, παλεύουμε να ξεπεράσουμε συνεξαρτητικά πρότυπα σύνδεσης,
που όταν δεχόμαστε παραβίαση των ορίων μας, δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε. Και ο βασικότερος λόγος είναι ότι έχουμε μεγαλώσει σε ένα οικογενειακό σύστημα στο οποίο γινόταν συνεχής παραβίαση των ορίων μας και μας έβγαζαν τρελούς όταν αντιδρούσαμε. Άρα για μας είναι κάτι οικείο να παραβιάζονται τα όρια μας, να μην γίνεται σεβαστή η ελευθερία μας, να μην γίνεται σεβαστή η μοναδικότητά μας και παγώνουμε από φόβο, από τον ίδιο φόβο που νιώθαμε όταν οι γονείς μας ή άλλα πρόσωπα εξουσίας στη ζωή μας έκαναν κάτι παρόμοιο. Όταν τελικά τη γνώρισα την ημέρα συνάντησης του γκρουπ, αυτή ταράχτηκε που τη φώναξα μπροστά σε όλους, δείχνοντας τους ότι γνωριζόμαστε. Α, γιατί σου λέει... Μήπως αυτό ήταν και μια απόδειξη ότι είχε μιλήσει εναντίον σου. Μήπως. Μου είχε στείλει μια φωτογραφία της και έτσι την αναγνώρισα. Σαν να μιλούσε με εγκόμενο δηλαδή, φαντάσου, τέτοια στάση. Βεβαίως, βεβαίως, αυτές οι κολιτσίδες έχουν μια συναισθηματικά αιμομιχτική στάση με τις νέες φιλίες που προσπαθούν να κάνουν. Μπορεί να μην υπάρχει το ερωτικό κομμάτι μέσα του στυλ να θέλουν πραγματικά να κάνουν ερωτική σχέση μαζί σου, αλλά είναι μια συναισθηματική αιμομιξία. Δηλαδή πλησιάζουν μια φίλη με τον ίδιο τρόπο που θα πλησίαζαν έναν γκόμενο. Γι' αυτό λέω και ξαναλέω και ξαναλέω πως τα κολλητιλίκια δεν είναι υγιείς φιλίες στους ενήλικες. Μια κοπέλα μάλιστα τη ρώτησε αν γνωριζόμαστε, φανερά υποψιασμένη πως πιθανότητα τους έχει θάψει όλους σε μένα που ήμουν η καινούρια. Τώρα, έχοντας γνωρίσει τον γκρουπ, μου φαίνονται μια χαρά άνθρωποι που την έχουν μυριστεί και την αποφεύγουν. Ναι, και σου λένε μετά αυτοί οι τύποι, μα δεν καταλαβαίνω γιατί οι φίλοι μου με αποφεύγουν, δεν καταλαβαίνω γιατί άτομα τα οποία ήταν κοντά μου πλέον δεν είναι. Είμαι κρίμα, είμαι αδικημένος, είμαι αδικημένη, είμαι ένας τόσο καλός άνθρωπος, μόνο αγάπη έχω να δώσω και άλλοι με αποφεύγουν. Εκείνη από την άλλη, όσο το γκρουπ τραβιέται πίσω, τόσο τους επιτίθεται πλαγίως όπως μπορεί και μετά μου στέλνει μηνύματα κατηγορώντας τους. Με φέρνει σε δύσκολη θέση. Δεν απαντάω συνήθως ή αντιτάσσω με υπέρ του γκρουπ. Τις κατέστησα σαφές ότι εγώ είμαι μια χαρά με τον γκρουπ και τώρα αντιλαμβάνομαι από τη στάση της ότι προσπαθεί να με προσεγγίσει ξανά. Μου στείλε φαντάσου μέσα σε ένα μήνυμα 5 ερωτήσεις απανωτές του στυλ. Πώς είναι το Σαββατοκυριακό σου, τι έκανες χτες και πού πήγες σήμερα στην αγορά. Μάλιστα. Παρουσιάζει μόνιμα τον εαυτό της ως θύμα. Κλαίγεται για τη ζωή της και γενικώς ο κόσμος είναι εναντίον της νομίζει. Αυτή είναι που εναντιώνεται στον κόσμο όμως. Φοβερά μίζερα από όλ, φοβερά μίζερο παρουσιαστικό, κρίνοντας τη στάση του σώματος. Να σημειώσω ότι άργησε να μου αποκαλύψει από πού είναι η καταγωγή της. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν το είπε εξ αρχής. Και έχει μια νοοτροπία η οποία είναι μεσανατολική και μοιάζει πολύ με την ελληνική νοοτροπία που αναφέρετε εσείς σε κάποια βίντεο. Μάλιστα έκανε ένα δεικτικό σχόλιο όταν είπα ότι δεν είμαι παντρεμένη λέγοντάς μου «Και έχεις και μωρό τώρα» δήθεν στην πλάκα μπροστά σε άλλα άτομα στον γκρουπ. Δεν με ένιαξε το σχόλιο της, όμως ήταν ενδεικτικό του τοξικού χαρακτήρα που τεχνιέντος νομίζει πως κρύβει. Είναι πάρα πολύ αστείο όλοι αυτοί οι τοξικοί οι οποίοι νομίζουν ότι δεν φαίνεται πως είναι τοξικοί. Οι οποίοι λένε ένα σωρό κακίες και μετά βάζουν και από κάτω ένα αγαπώ, αγαπημένοι μου, φίλοι μου και νομίζουν ότι όλα είναι καλά και η τοξικότητα τους δεν φαίνεται. Τώρα θα πάω πίσω 2 χρόνια και συγγνώμη πραγματικά για την έκταση της επιστολής. Κανένα πρόβλημα γιατί μας ανοίγεις χάρτες για να μάθουμε για το αν μπορεί να υπάρξει συνεξάρτηση και στις φιλίες, αν μπορούν να υπάρξουν ναρκισιστικές φιλίες, για το πώς πρέπει να ενδυναμωθούμε για να διώξουμε από τη ζωή μας τοξικούς φίλους κολιτσίδες. Πριν 2 χρόνια γνώρισα τον ψυχολογικό κλόνο της προαναφερθής σας. Στο χώρο εργασίας μου και πάλι δεν ήξερα πώς να τη διαχειριστώ και να με αφήσει ήσυχη. Εκείνη ήταν τότε 36 και στον αγώνα να μείνει έγκυος, παντρεμένη πάνω από 10 χρόνια και θυμωμένη με όλες τις έγκυες. Θυμάμαι με είχε τσεκάρει για το αν είμαι καλή υποψήφια για φίλη, ρωτώντας με αν είχα σκοπό να κάνω παιδιά, που η αλήθεια είναι ότι δεν είχα.
Όμως συνέβη απρόσμενα και η εγκυμοσύνη αποτέλεσε πηγή χαράς για μένα και τον σύντροφό μου. Τότε άρχισα να την αποφεύγω φοβούμενη την κακία της. Ευτυχώς τότε έτυχε να παραιτηθώ και να μετακομίσουμε κιόλας από την περιοχή, οπότε δεν την ξαναείδα. Και έτσι το θέμα ξεχάστηκε και δεν λύθηκε. Μέχρι τώρα που η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και οι δυο αυτές γυναίκες ασχολούνται μονίμως με τους άλλους. Είναι φουλ προβολικές και τοξικές, όπως λέμε και στο κανάλι σου. Όταν λέει φουλ προβολικές, εννοεί ότι κάνουν προβολή. Τα δικά τους ελαττώματα τα βλέπουν πάνω στους άλλους. Προβάλλω σημαίνει αν ένα ζήτημα έχω εγώ, το οποίο δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ και δεν το έχω καταφέρει να το ξεπεράσω, βλέπω τη δική μου αδυναμία, βλέπω τη δική μου τοξικότητα, βλέπω το δικό μου πρόβλημα πάνω στους άλλους. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι εντάξει στις σχέσεις μου και κατηγορώ τους άλλους ότι δεν είναι εντάξει στις σχέσεις μου. Εγώ λέω ψέματα και κατηγορώ τους άλλους ότι λένε ψέματα. Εγώ είμαι κακόβουλος και κατηγορώ τους άλλους ότι είναι κακόβουλοι. Προβολή. Προβάλλω τα δικά μου άλλη τα προβλήματα, προβάλλω τα δικά μου ελαττώματα, προβάλλω τη δική μου κακία, προβάλλω τα δικά μου αποθυμένα πάνω στους άλλους. Και όταν βλέπω τον άλλον, δεν βλέπω τον άλλον. Βλέπω εμένα και κατηγορώ τον άλλον για τα πράγματα για τα οποία φταίω εγώ. Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι, πολύ καιρό μετά που θα τελειώσει μια σχέση ή μια φιλία, πολύ καιρό μετά που τους είπε ο άλλος φτάνει, δεν θέλω να είμαστε πλέον φίλοι. Δεν θέλω να έχουμε πλέον σχέση. Εξακολουθούν για μήνες, για χρόνια μετά να ασχολούνται με εκείνο το πρόσωπο το οποίο δεν είναι πλέον στη ζωή τους. Και εξακολουθούν να συζητάνε και να λένε «Μα μου είπε έτσι, μα της είπα έτσι, μα δεν μου είπε το ένα, μα δεν μου κάνει το άλλο, μα με κατηγόρησε για πράγματα που τα έκανε εκείνη». Βρε, ο άλλος έχει σταματήσει να θέλει να είναι μαζί σου. Ο άλλος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σε θέλει με τίποτα στη ζωή του. Και εσύ εξακολουθείς και ασχολείσαι τόσο καιρό μετά. Γιατί ασχολείσαι? Γιατί κάνεις προβολή. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει εκείνο το πρόσωπο, δεν αγαπάς εκείνο το πρόσωπο, σε ενδιαφέρει μόνο να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου. Και αν εκείνο το πρόσωπο έχει και το θάρρος φεύγοντας να σε ξεμπροστιάσει και να σου πει 5-10 κουβέντες ξεκάθαρες για το πώς λειτουργείς προβληματικά, δεν το αντέχει ο ναρκισισμός σου, δεν το αντέχει ο εγωισμός σου και ασχολείσαι με κάτι το οποίο είναι περσινά ξύνα στα φύλλα. Λοιπόν, και οι δυο αυτές γυναίκες ασχολούνται μονίμως με τους άλλους, είναι φουλ προβολικές και τοξικές όπως λέμε στο κανάλι σου, δημιουργούν θέματα από το πουθενά και ξεκινάνε μονίμως έναν πόλεμο με τον κόσμο γύρω τους. Ναι, και στην εποχή του διαδικτύου αυτό μπορεί να το κάνουν και με διάφορους άλλους τρόπους. Πόσες φορές έχω διαβάσει email που μου λέτε για κοπέλες οι οποίες έχετε χωρίσει από σχέσεις και ο πρώην σας έχει φτιάξει ψεύτικους λογαριασμούς που προσποιείται γυναίκα. Μια τέτοια περίπτωση που διάβαζα πρόσφατα, μια κοπέλα χώρισε από κάποιον όπου το χαρακτηρίζει τοξικό και ναρκισιστικό σύντροφο, ο οποίος έφτιαξε ψεύτικο προφίλ, γυναικείο και καλά προφίλ, και μιλούσε με τους πρώην της προκειμένου να εξάξει πληροφορίες για την προηγούμενη ερωτική ζωή της πρώην φιλενάδας του. Και δημιούργησε ένα σωρό προβλήματα. Δυστυχώς το διαδίκτυο, που είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, δίνει όπλα σε τέτοιους προβληματικούς, αιμονικούς και κολλημένους, οι οποίοι φτιάχνοντας ψεύτικα email, ψεύτικα προφίλ, ψεύτικους λογαριασμούς, παρενοχλούν τον κόσμο. Κακότροπες και unpleasant, δυσάρεστες δηλαδή, προσωπικότητες όπως είναι, κανείς δεν τις θέλει γύρω του. Τι στο καλό κάνω και με θέλουν φίλοι τους τέτοια άτομα? Να σημειώσω ότι ποτέ δεν έκανα κίνηση σε καμιά από τις δυο για να τις γνωρίσω. Απλώς μου φέρονταν εξ αρχής, λες και ήμασταν κολλητάρια, και αυτό το πολύ κολλητιλί και από την αρχή είναι ενδεικτικό προβλήματος. Η απλή συναναστροφή μαζί τους λόγω κοινού περιβάλλοντος και η ανθρώπινη ευγένεια τις έκανε να θεωρούν ότι είμαστε φίλες. Έτσι είναι αυτά τα πρόσωπα. Είσαι ευγενικός μαζί τους, απαντάς στις κλήσεις τους, μιλάς μαζί τους και εσύ όσο θέλουν αυτοί να μιλάνε μαζί σου, ίσως γιατί είσαι και ντρέπεσαι και είσαι αδύναμος χαρακτήρας και δεν μπορεί να πεις με έπριξες, παράτα με, βαριέμαι, δεν μπορώ να νιώθω υποχρέωση να σου μιλάω κάθε μέρα και να σε παίρνω τηλέφωνο κάθε μέρα και να σου δίνω σημασία κάθε μέρα, γιατί αν δεν σου δίνω θα κατεβάζεις τα μούτρα σου και θα τα ξυνίζεις. Το κάνεις αυτό? Όταν το κάνεις αυτό, δηλαδή το να ανέχεσαι και να μην αντιδράς και να βάζεις τέρμα από την αρχή,
Μετά σου λέει, είμαστε κολλητές. Είσαι η καλύτερη μου φίλη. Κανείς δεν με αγάπησε ποτέ όσο εσένα. Είναι η καλύτερη τους φίλη ένα πρόσωπο στο οποίο έχουν προσκοληθεί και αυτό το πρόσωπο από βλακεία του και από ευγένεια εντός εισαγωγικών, από αδυναμία στην ουσία, δεν είπε όχι, δεν το θέλω αυτό το συνεχές και μετά σου λέει, είσαι καλύτερη μου φίλη. Μάλιστα στην νεότερη το είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν μου αρέσει να μου γίνονται κολλητσίδα, αλλά πραγματικά ήταν σαν να μην άκουγε. Ναι, ναι, και σου είπε, εγώ κολλητσίδα, μα αποκλείεται. Εγώ κολλητσίδα. Εγώ που μετά που μου πεις ότι θέλω να είμαστε φίλες, σε παρενοχλώ για 8 μήνες και είμαι εγώ κολλητσίδα. Όχι, όχι, εγώ δεν είμαι κολλητσίδα, εγώ την αλήθεια ψάχνω. Στα φοιτητικά μου χρόνια στην Ελλάδα θυμάμαι να μου γίνονται κολλητσίδες τέτοιες κοπέλες, φίλες με το στανιό. Τόσο με χαλούσαν τέτοια άτομα που δεν έβγαινα από το σπίτι για να μην τις πετύχω. Πάντα κοίταζα τη δουλειά μου, είχα ένα-δυο φιλαράκια και δεν είναι του χαρακτήρα μου να κάνω φιλίες από το πουθενά. Όμως αυτό το είδος ανθρώπου πραγματικά με καταδιώκει. Νόμιζα ότι είναι μόνο ελληνικό χουί, αλλά τελικά παντού βρίσκονται τέτοια άτομα. Από τα λίγα που έχω μάθει στη σχολή και από αυτά που μαθαίνω από το κανάλι σου, καταλήγω ότι είμαι μια συνεξαρτώμενη και κάπως τραβάω και τραβιέμαι από ναρκισσιστές. Δεν είναι conclusion, υπάρχει ένας ερωτηματικός τόνος. Αυτό είναι πιθανό. Αυτό είναι πιθανό. Γιατί τέτοια πρόσωπα και καλυμμένοι ναρκισσιστές, ευάλωτοι ναρκισσιστές, κλαμμένα και χειριστικά άτομα, τα οποία λένε, μα εγώ ναρκισσιστής, μα εγώ αφού έχω όλο προβλήματα, εγώ αφού βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη φάση στη ζωή μου, εγώ αφού σου δείχνω τόση αγάπη, εγώ αφού τσαλακώνω τον εγωισμό μου για να είμαστε φίλες, είμαι ναρκισσιστής. Ναι, είσαι ευάλωτος και καλυμμένος ναρκισσιστής. Γιατί ο ναρκισσιστής είναι αυτός που σαν βαμπύρ ενέργειας προσκολάται σαν τη βδέλα πάνω στο δέρμα του άλλου και του ρουφάει την ενέργεια και δεν καταλαβαίνει, δεν ακούει τι του λένε. Σκέφτεται μόνο τα δικά του εγωκεντρικά ψυχαναγκαστικά προβλήματα. Σκέφτεται μόνο ότι είμαι κρίμα, είμαι καημένη, είχα δύσκολη ζωή, είχα δύσκολη παιδική ηλικία, είμαι αδικημένη, δεν με αγάπησε κανείς. Και τώρα και αυτή η καλή φίλη που είχα, η κολλητή, με έχει απορρίψει, όπως με είχαν απορρίψει κι άλλες, αλλά δεν φταίω εγώ που με απορρίπτουν οι φίλες. Είμαι άτυχη. Ευελπιστώ, λέει η φίλη, πως θα τα καταφέρω να βρω τη λύση σταδιακά μέσα στη ψυχοθεραπεία. Ναι, αγάπη μου, θα τη βρεις, αλλά πρέπει πάντα να είσαι σε επιφυλακή. Εφόσον καταλαβαίνεις ότι έχεις τοξικό μαγνήτη, εφόσον καταλαβαίνεις ότι έχεις ένα μαγνήτη που έλκει στους ευάλωτους ναρκισσιστές, τα κλαμμένα και χειριστικά άτομα, τα ανορίωτα, που δεν σέβονται ούτε σένα, ούτε την προσωπική σου ζωή, ούτε την οικογένεια σου, ούτε τίποτα, πρέπει να είσαι σε επιφυλακή όταν σε πλησιάζουν νέα πρόσωπα, να μην ενδίδεις εύκολα στο να ευχαριστήσεις αυτούς που θέλουν να κάνουν παρέα μαζί σου, αλλά να επιλέγεις εσύ με ποιους και με ποιες θα κάνουν παρέα. Αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα βρίσκεται στα προσωπικά μου όρια που δεν χτίστηκαν ποτέ όταν μεγάλωνα και ένιωθα ανέκαθεν διασκορπισμένη, γυμνή, απροστάτευτη. Ναι, εκεί βρίσκεται. Μόνη μου ξεκίνησα να χτίζω τύχη για προστασία, όμως είναι χάρτινα και τύποι σαν κι αυτές το μυρίζονται. Ναι. Μυρίζονται πότε ο άλλος ο άνθρωπος είναι ευάλωτος. Κουράζομαι να παίζω τις κουμπάρες με τέτοια άτομα, εγώ να δεις. Και η τάση μου είναι να γίνω οδοστρωτήρας ξεμπροστιάσματος. Ναι, να γίνεις. Να γίνεις. Και εγώ να γίνω και εσύ να γίνεις και όλοι όσοι ελκύουμε τέτοια άτομα να γίνουμε. Έλα όμως που δεν ξέρω πώς να το κάνω χωρίς να ταραχτώ η ίδια. Αχ, τα ρημάδια, τα όρια πώς τα χρειάζομαι. Στην αρχή ταράζεσαι και εσύ ίδια πολύ. Ταράζεσαι και εσύ ίδια πολύ στην αρχή. Μετά όμως μαθαίνεις πώς να το χειρίζεσαι. Αλλά δεν γίνεται να κάνεις την αλλαγή από το people pleaser στο να γίνεις διαβεβαιωτική. Στο να βάλεις όρια χωρίς να ταραχτείς τη διαδικασία. Είναι αναπόφευκτος πόνος ψυχολογικού μεγαλώματος. Ελπίζω να μην σε κούρασα και να κατάφερα να αποδώσω αυτά που σκέφτομαι με τρόπο κατανοητό. Αν το κρίνεις ωφέλιμο, θα χαρώ να μάθω τις απόψεις σου πάνω σε αυτές τις συμπεριφορές, όπως το πού κατατάσσονται ψυχολογικά και πώς ξεφεύγουμε από δάφτους. Αυτά σε ζάλες, όχι δεν με ζάλες. Με ενθουσίασες γιατί μου δώσες την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το ζήτημα, γιατί ένα ζήτημα με προβληματίζει και εμένα πολύ. Σου στέλνω φιλιά και μια τεράστια αγκαλιά. Έχεις την ισόβια εκτίμησή μου με αγάπη. Λοιπόν, σας έχω πει και άλλες φορές ότι και εγώ ίδια προσωπικά μεγάλωσα με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να έχω ένα συνεξαρτητικό τρόπο σύνδεσης με άλλους ανθρώπους. Το παραδέχομαι. Αυτό έχει φανεί ιδιαίτερα σε κάποιες φιλίες. Όχι τις φιλίες τις οποίες επέλεξα εγώ η ίδια συνειδητά να κάνω,
όπως τη φιλία μου με την Αριστονίκη, τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, που είναι μια φιλία που κρατάει πάνω από 10 χρόνια και που είναι ένα πρόσωπο η Αριστονίκη, το οποίο επέλεξα πολύ συνειδητά να κάνω φίλη μου και μάλιστα εντός εισαγωγικών την κυνήγησα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι της εξέφρασα πολλές φορές την επιθυμία μου να γίνουμε φίλες. Η Αριστονίκη είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι πιο επιφυλακτική από εμένα και καλά κάνει. Και χρειάστηκε κάποιο χρονικό διάστημα, κανένα χρόνο περίπου, για να ανοιχτεί και να γίνουμε περισσότερο φίλες. Δεν την πίεσα, δεν την καταπίεσα, απλώς της εξέφρασα ότι θα ήθελα να γίνουμε φίλες. Και όταν αυτή ήταν έτοιμη, γίναμε φίλες και γίναμε φίλες καρδιακές. Και έχω και άλλες τέτοιες φίλες, όπως την Αριστονίκη. Και φίλους, άντρες. Πρόσωπα τα οποία επέλεξα εγώ να κάνω παρέα μαζί τους, επειδή έβλεπα ότι ήταν άνθρωποι αξιόλογοι, ήταν άνθρωποι που με έλκυαν πνευματικά, ήταν ψυχές οι οποίες θαύμαζα και θαυμάζω και ψυχές με τις οποίες ένιωθα ότι θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Πέραν τούτου όμως, όλη μου τη ζωή, από τον καιρό που ήμουνα, που θυμάμαι τον εαυτό μου, με πλησίαζαν τέτοια πρόσωπα όπως τα πρόσωπα αυτά που, περιέχει η κοπέλα αυτή, που περιγράφει η κοπέλα αυτή στο email της. Ειδικά στη δεκαετία από 20 μέχρι 30 ετών ήταν μια επιδημία αυτή η κατάσταση. Και τι έκανα εγώ? Δεν μπορούσα να πω όχι. Όταν ένα πρόσωπο με πλησίαζε και επέμενε να γίνουμε κολλητές, παρόλο που μπορεί να βαριόμουνα, παρόλο που μπορεί να μη γούσταρα ιδιαίτερα, δεν έλεγα όχι. Και ακολουθούσα. Ακολουθούσα στις εξόδους, ακολουθούσα στους καφέδες. Για παράδειγμα, εγώ βαριέμαι πάρα πολύ να πηγαίνω σε καφετέρειες. Δηλαδή, πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον το πρόσωπο με το οποίο θα πάω για καφέ και να συζητήσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για να πάω σε καφετέρια. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο ότι πήγαινα ώρες ατελείωτες στις καφετέρειες. Εγώ βαριέμαι τους καφέδες. Δεν κατακρίνω με τίποτα κάποιον ο οποίος γουστάρει να πάει σε μια καφετέρια να πιει καφέ. Εγώ γουστάρω να πίνω τον καφέ μου εδώ μπροστά στον υπολογιστή μου. Ο καθένας όπου θέλει. Μιλάω για μένα. Δηλαδή, έκανα πράγματα που δεν ήταν του στυλ μου, για να ευχαριστήσω αυτούς που ήταν του στυλ τους. Και όλες αυτές οι ιστορίες είχαν ένα μοτίβο πολύ συγκεκριμένο. Εγώ δεν μιλούσα, δεν αντιδρούσα, ελέγονταν και γίνονταν πράγματα που δεν μου άρεσαν, όπως το κουτσομπολιό για άλλους ανθρώπους, όπως οι μικροπρέπειες, τέτοια πράγματα τα οποία δεν μου άρεσαν. Δεν έλεγα τίποτα. Κάποια στιγμή φόρτωνα, έφτανα στο αμήν, έκανα ένα τεράστιο ξέσπασμα και τα διέλυα όλα, τα έκανα όλα. Και μετά ήμουν η κακιά της υπόθεσης, η οποία εντελώς ξαφνικά έβαλε τις φωνές και δεν θέλει πλέον να είναι φίλη με αυτή τη φίλη της. Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, μάλιστα δύο από αυτές τις περιπτώσεις είναι και πριν 12 χρόνια, 13 χρόνια, ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα που κάναμε παρέα. Και οι δύο αυτές περιπτώσεις επιδίωξαν πολύ καιρό μετά να θέλουν να είμαστε ξανά φίλοι. Και εγώ ήμουνα κάθετη. Εξακολουθώ να είμαι κάθετη μέχρι σήμερα. Γιατί συνειδητοποίησα ότι ανέχτηκα τόσα πολλά πράγματα που δεν μου άρεσαν, τόσες πολλές συμπεριφορές οι οποίες αποτελούσαν καταφανή παραβίαση των ορίων μου, και εγώ επειδή ήμουνα αδύναμη ψυχοσυναισθηματικά, επειδή δεν είχα το θάρρος να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, να υπερασπιστώ τα παιδιά μου για παράδειγμα, ανεχόμουν πράγματα τα οποία με ενοχλούσαν και όταν έκανα το ξέσπασμα ήταν άνευ προηγουμένου. Άνευ προηγουμένου με την έννοια ότι και θύμωσα πολύ και έβγαλα πολύ θυμό, αλλά και δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδεχτώ αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή μου. Θυμάμαι τώρα ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήταν μια κοπέλα που ήθελε πάρα πολύ να κάνουμε παρέα. Εγώ σε μια προσπάθεια να την ικανοποιήσω και να την ευχαριστήσω ως people pleaser, τώρα μιλάμε, αυτή η κουβέντα έχει πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, ως μια προσπάθεια να την ευχαριστήσω και να την ικανοποιήσω, είχα φτάσει στο σημείο και μαγείρευα και της έλεγα να φάει. Και να σας πω ένα περιστατικό για να καταλάβετε τι σημαίνει θράσος. Μία μέρα μου έκανε παρατήρηση ότι μαγειρεύω παχυντικά φαγητά για να την παχύνω, επειδή εγώ ήμουν παχιά και αυτή ήταν αδύνατη και ζήλευα. Ενώ εγώ πραγματικά μαγείρευα για τα παιδιά μου. Ήταν τα παιδιά μου στο δημοτικό σχολείο τότε. Τα παιδιά, όπως όλα τα παιδιά, είχαν κάποιες προτιμήσεις στα φαγητά. Και μαγείρευα τα φαγητά αυτά που θα έτρωγαν τα παιδιά και τις έλεγα, εφόσον ήξερα ότι είχε και κάποια
οικονομική δυσκολία και δεν είχε κάποιον να μαγειρέψει για αυτήν και δούλευε πολλές ώρες. Της λέω: αντί να πηγαίνεις να παίρνεις φαγητό από ένα εστιατόριο, έλα από το σπίτι μας να φάμε. Και σε κάποια φάση μου το είπε και αυτό, ότι μαγείρευα επίτηδες παχυντικά φαγητά για να την παχύνω, επειδή ζήλευα που ήταν αδύνατη και εγώ μου παχιά. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά είχα θέμα με το πάχος μου, όντως ένιωθα άσχημα σαν παχιά. Ξέρω εγώ, μέχρι τα 26-27 μου, από εκεί και πέρα, αποδέχτηκα το σώμα μου και μ' αρέσει ο σωματοτύπος που έχω, μ' αρέσει η εμφάνιση που έχω και ανησυχώ μήπως αδυνατήσω, δεν ανησυχώ μήπως παχύνω. Και δεν έχω θέμα, πραγματικά δεν έχω θέμα αν μια κοπέλα που είναι φίλη μου και την αγαπάω, όπως είναι η Αριστονίκη για παράδειγμα, έχει πολύ αδύνατη και πολύ καθώς πρέπει με βάση τα πρότυπα της ομορφιάς σήμερα σιλουέτα, και η κόρη μου είναι αδύνατη και έχει σωματάρα και η κολλητή μου είναι αδύνατη και έχει σωματάρα και τις χαίρομαι και τις καμαρώνω και δεν ζηλεύω, γιατί εγώ πραγματικά θεωρώ ότι το σώμα μου έτσι όπως είναι για μένα είναι καλό και μ' αρέσει. Το σώμα τους έτσι όπως είναι για αυτούς είναι καλό και τους αρέσει, αλλά σκέψου να μαγειρεύεις για να φάει ο άλλος, μάλλον να μαγειρεύεις για τα παιδιά σου, για την οικογένειά σου και να προσκαλείς και τον άλλο να φάει και να έχει το θράσος να σου λέει ότι μαγειρεύεις επίτηδες παγεντικά για να την παχύνεις. Και διάφορα άλλα και άλλες ιστορίες. Άλλες ιστορίες, να φιλοξενείς κόσμο στο σπίτι σου και αυτός ο κόσμος θα κάνει φασαρία σε ώρες κοινής ησυχίας, να παρενοχλούνται γείτονες και να λες σε παρακαλώ μην κάνεις φασαρία και να σου βάζει τις φωνές. Ή να κριτικάρει τον τρόπο που μεγαλώνεις τα παιδιά σου, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τα παιδιά σου. Ας πούμε να λέει στα παιδιά σου για παράδειγμα, εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας δεν είχα τόσα υλικά αγαθά όσα έχετε εσείς τώρα που σας μεγαλώνει η μάνα σας, και να τους κάνει κριτική που δεν της έπεφτε λόγος. Ούτε αυτής ούτε καμίας άλλης. Δηλαδή ήμουνα τόσο ηλίθια, μιλώ για μένα προσωπικά τώρα, ήμουνα τόσο ηλίθια που δεχόμουνα και μέσα στο ίδιο μου το σπίτι και μπροστά στα παιδιά μου να λέγονται πράγματα με τα οποία διαφωνούσα κάθετα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι οτιδήποτε υλικό προσφέρεις στα παιδιά σου, το προσφέρεις επειδή θέλεις και επειδή μπορείς και δεν ζητάς αντάλλαγμα γι' αυτό. Δεν λες στα παιδιά σου επειδή εγώ σας έχω αγοράσει ένα υπολογιστή πρέπει να είστε φρόνιμοι. Ή σας αγοράζω πράγματα ή σας αγοράζω ρούχα ή σας προσφέρω ευκαιρίες για μόρφωση και σε αντάλλαγμα θα με αγαπάτε. Εγώ έχω άλλη νοοτροπία, έχω άλλο τρόπο σκέψης, ότι ως γονείς οφείλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας ό,τι μπορούμε, ο καθένας ό,τι μπορεί, και δεν έχουν καμία υποχρέωση τα παιδιά μας προς εμάς. Ένα παράδειγμα λέω τώρα. Λοιπόν, εγώ το έχω αυτό το μοτίβο, το είχα αυτό το μοτίβο. Το είχα μέχρι πρόσφατα. Και σου λέω, φιλενάδα, και λέω και σε εσάς τις υπόλοιπες και τους υπόλοιπους που παρακολουθείτε, ότι έχω πάρει πολύ συνειδητή απόφαση ότι θα γίνω εγωίστρια. Με ποια έννοια? Θα ενδυναμώσω το εγώ μου και αυτό προσπαθώ να κάνω διαμέσου της ψυχοθεραπείας. Και όποτε με προσεγγίζει κάποιος άνθρωπος για φιλία ή για άλλου είδους σχέση, θα σκέφτομαι εντελώς εγωιστικά. Εγώ γουστάρω να κάνω παρέα με τον άνθρωπο αυτόν. Αν εγώ γουστάρω θα κάνω. Αν εγώ δεν γουστάρω δεν θα κάνω. Έχω χρόνο να κάνω παρέα με τον άνθρωπο αυτόν. Αν έχω χρόνο να κάνω παρέα και γουστάρω τον άνθρωπο αυτόν, θα κάνω παρέα με τον άνθρωπο αυτόν. Αν δεν έχω χρόνο και δεν γουστάρω, δεν θα κάνω παρέα με τον άνθρωπο αυτόν. Επίσης, το δικό μου lifestyle, μιλάω για μένα προσωπικά τώρα, είναι πολύ συγκεκριμένο. Εμένα μου αρέσει εξαιρετικά η μοναχικότητα. Μου αρέσει εξαιρετικά να περνάω ώρες που να είμαι με το σκυλί μου, με τον υπολογιστή μου, να φτιάχνω βίντεο, να γράφω, να δουλεύω. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Με ηρεμεί. Με βοηθάει στο να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Δεν θέλω τις πολλές κοινωνικότητες. Δεν θέλω τις πολλές εξωστρέφειες. Παλιότερα τις ήθελα. Δεν τις θέλω. Εφόσον εγώ έχω αυτόν τον τρόπο ζωής που με γεμίζει, δεν θα δεχτώ από κανέναν να μου επιβάλλει να αλλάξω αυτόν τον τρόπο ζωής, επειδή αυτός ο κάποιος αποφάσισε ότι θέλει να γίνει κολλητή μου ή θέλει να γίνει σύντροφος μου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και πρέπει εγώ να ακολουθήσω τα θέλω των άλλων. Αποφάσισα να γίνω εγωίστρια και να ακολουθώ τα δικά μου θέλω. Εγωίστρια. Εγωίστρια όσον αφορά στο τι θέλω, τι επιθυμώ και τι μου ταιριάζει εμένα. Δεν ενοχλώ κανέναν εγώ κάνοντας μοναχική ζωή. Με ενοχλούν όμως όταν προσπαθούν να με τραβήσουν, να με βγάλουν έξω από τον τρόπο ζωής που πνευματικά μου ταιριάζει, γιατί αυτοί θέλουν να βγαίνουν να κάνουν δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή όσοι έχουμε κατανοήσει
ότι έχουμε μια τάση συνεξάρτησης και ελκύουμε τέτοιες προβληματικές προσωπικότητες, ευάλωτους ναρκισσιστές και καλυμμένους ναρκισσιστές. Αυτές είναι προσωπικότητες που κλαίγονται, προσωπικότητες που παρουσιάζονται ότι έχουν πάρα πολύ δύσκολη ζωή και όλα τους πάνε στραβά και ότι εμείς είμαστε το μοναδικό πρόσωπο που τους αγάπησε, ο μοναδικός που τους έχει καταλάβει και μας προσδίδουν χαρακτηριστικά και στοιχεία ούτως ώστε να τους λυπόμαστε και να προσπαθούμε να τους ικανοποιήσουμε. Να λέμε όχι σε τέτοιου είδους αρρωστημένα κολλητηλίκια. Γενικά εγώ θεωρώ ότι το κολλητηλίκι δεν είναι υγιές. Και με την Αριστονίκη είμαστε εξαιρετικά κοντινές φίλες. Μιλάμε στο τηλέφωνο 1-2 φορές την εβδομάδα και μπορεί να κάνουμε και μήνες να βρεθούμε. Και οι επικοινωνίες μας είναι συγκεκριμένες. Αν έχουμε ώρα να μιλήσουμε περισσότερο, θα μιλήσουμε περισσότερο. Αλλά μπορεί να περάσουν και μέρες που να μην μιλήσουμε. Ενώ με αυτά τα κολλητηλίκια που έμπλεκα παλιότερα, αν δεν έπαιρνα κάθε μέρα τηλέφωνο, είχα μούτρα. Αν δεν έστελνα μήνυμα, είχα μούτρα. Και όταν έκοψα μια τέτοια κατάσταση, εκ των υστέρων μου έγραφε: «Μα εσύ με έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο, εσύ μου στέλνει μηνύματα, εσύ ήθελε να είμαστε κολλητές». Όχι, εγώ δεν μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου. Δικαιούμαστε να επιλέγουμε ποιους θα κάνουμε παρέα. Αν έχουμε τάσεις συνεξάρτησης και είμαστε people pleasers, είναι πολύ φυσιολογικό να ελκύουμε τους ευάλωτους ναρκισσιστές, τους κλαμμένους και χειριστικούς δόλιους ανθρώπους να θέλουν να μας ρουφήξουν την ενέργεια. Δικαιούμαστε να τους κρατήσουμε μακριά, δικαιούμαστε να τους ξεμπροστιάσουμε και δεν δικαιούται κανένας, μα κανένας, μα κανένας να μας επιβάλλει είτε να κάνουμε παρέα μαζί του, είτε να κάνουμε σχέση μαζί του ή οτιδήποτε. Και προκειμένου να διασώσουμε τον εαυτό μας, ας μην είμαστε ευγενικοί. Ας φανούμε κακότροποι, ας φανούμε παλιοχαρακτήρες, ας φανούμε ότι θυμώνουμε, ας μας πούν νάρκισσους, ας μας πούν ότι θέλουν να... Είπαμε, υπάρχει η προβολή πάει σύννεφο. Ο νάρκισσος θα σε πίεσε ένα νάρκισσο. Ο προβληματικός θα σε πίεσε ένα προβληματικό. Ο ψεύτης θα σε πίεσε ένα ψεύτη. Εσύ ο ίδιος πήγαινε, κάνε δουλειά με τον εαυτό σου. Η φίλη που έστειλε την επιστολή πάει σε ψυχολόγο. Κάνει ψυχοθεραπεία, εκπαιδεύεται και στην ψυχοθεραπεία ίδια. Συζήτα με τον ψυχοθεραπευτή σου, με τον ειδικό τα θέματά σου και άστον τον άλλον να λέει ό,τι θέλει. Και εκείνο το οποίο είναι έτσι πολύ creepy και πολύ φοβητσιάρικο, όπως αυτό που είπες εσύ ότι φωτογράφησε το προφίλ σου στο Facebook και στο έστειλε για να σου πει αν είσαι εσύ, αν εσύ διακόψεις κάθε σχέση και κάθε επαφή με τέτοιο πρόσωπο, αν τον μπλοκάρεις από παντού και αν παρόλα αυτά το πρόσωπο αυτό προσπαθεί να παραβιάσει την ιδιωτικότητα σου και φτιάχνει νέους λογαριασμούς και νέα προφίλ και προσπαθεί να σε προσεγγίσει, προσπαθεί να σου στέλνει τις μπουρδολογίες του κλπ. Κλπ. Μην απαντάς τίποτα. Τίποτα απολύτως. Έχεις αποφασίσει να διαγράψεις ένα πρόσωπο της ζωής σου. Δικαιούσε να έχεις αυτή την απόφαση. Τήρησε αυτή την απόφαση και μην δίνεις καθόλου τροφή στον κεκαλυμμένο νάρκη σου που θέλει να σου ρουφήξει το αίμα. Ναι, συνεξάρτηση υπάρχει και στις φιλίες. Ναι, οι ευάλωτοι ναρκισσιστές που προσπαθούν να ρουφήξουν το αίμα των συνεξαρτώμενων θυμάτων τους λειτουργούσαν πως και είναι ερωτική σχέση αυτή, χωρίς να σημαίνει ότι έχουν ερωτικά συναισθήματα αυτά καθ' αυτά, και τους διώχνουμε μακριά, τους ξεμπροστιάζουμε και κόβουμε κάθε απολύτως σχέση μαζί τους και δεν υποκύπτουμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια να μας τραβήξουν πίσω στο λούκι για να μας ξαναρουφήξουν την ενέργεια. Ναι, συνεξάρτηση υπάρχει και στις φιλίες. Ναι, έχουμε ναρκισσομαγνήτη. Ναι, έχουμε, να το έχουμε υπόψη μας, να ψυχοεκπαιδευόμαστε, να κάνουμε ψυχοθεραπεία σε σχέση με αυτό το ζήτημα και να μην πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες. Φιλιά. Ελευθερία!